Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει από την προηγούμενη Κυριακή με τη Ρώμα τη μεταγραφή του Ντανιέλε Βέρντε. Όμω η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω των ατζέντιδων. Είναι ήδη γνωστό πω υπήρξε συμφωνία με την ΑΕΚ, με του πελάτε του Βέρντε, να διαχειριστούν αυτή το ποσό τη μεταγραφή, φαίνοντα τον με ελεύθερη. Όμω τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν στη συμφωνία με τη Ρώμα. Αντίθετα, η ΑΕΚ όταν ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία τα βρήκε σε όλα με του Ρωμαίου. Ο Βέρντε όμω, με εντολή των μάνατζερ του δεν έχει υπογράψει το τρίτε συμβόλαιο με 500.000 ευρώ το χρόνο που είχε συμφωνήσει εδώ και πολλές ημέρες επειδή οι ατζέντιδες ζητάνε να πάρουν τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί παρότι η ΑΕΚ πλήρωσε τη Ρώμα. Η Ένωση φυσικά δεν το δέχεται αυτό, είναι θετική μεν στο να δοθεί προμήθεια αλλά σε καμία περίπτωση 600 ή 700.000 ευρώ από τη στιγμή που η Ρώμα θα πάρει και αυτή 1 εκατομμύριο ευρώ ενώ κρατάει και το 30% των δικαιωμάτων του παίκτη. Η ΑΕΚ εκτό από τον Ανιέλε Βέρντε, ο οποίο είναι και ο πρώτο στόχο, Φέρνει να κινείται και για την απόκτηση του 20χρονου Εξτρεμ Φεντερίκο Καρτάμπια. Στην Ένωση έχουν κρατήσει χαμηλού τόνου για την υπόθεση του Πέξη Λακορούνια, με του κεντρινόμενου να υποστηρίζουν πριν από λίγε μέρε πω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσει με την πλευρά του Καρτάμπια, καθώ όλο το βάρο έχει πέσει στην υπόθεση του Βέρντε. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε τετίβισμα που ασχολείται με ρεπορτάζ τη Δεπορτίβο, τονίζοντα πω η Άκη τα έχει βρει όλα με τον παίκτη και πω έχει έρθει σε απόλυτη συμφωνία μαζί του προκειμένου να αντιθεί την κεντρινόμαδρα. Εξάλλου και επίσημα παίκτη του Άρη είναι πλέον ο Βραζιλιάνο Μέσο Λούκα Σάσα, ο οποίο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκεια 2 ετών. Η ΠΑΕ Άρη ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Μέσου, ο οποίο υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 21. Νωρίτερα ο ίδιο ο ποδοσφαιριστή είχε κάνει και την πρώτη του κίτρινη ανάρτηση στα social media. Στο μεταξύ, μετά το Μελιόπουλο, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστέ που παίρνουν το δρόμο τη επιστροφή για την Ελλάδα. Τόσο ο Μαουρίσιο όσο και ο Βέρμλουμ ετοιμάζουν βαλίτσε για την Ελλάδα, καθώ κρίθηκε πω δεν υπάρχει λόγο για περαιτέρω ταλαιπωρία. Μαζί του θα επιστρέψουν και οι Μαρκόφσκι και Σιμιών Παπαδόπουλο, με του δύο μικρού να παίρνουν μια γεύση από την προετοιμασία τη πρώτη ομάδα και να ετοιμάζονται για τη Θεσσαλονίκη. Ο Φερέιρα επανέλαβε για ακόμα μια φορά χθε το φιλικό 2-2 με την Τσβόλε, πω πρόθεσή του στα πρώτα φιλικά ήταν να βγάλει συμπεράσματα για όλου του παίκτε. Είναι χαρακτηριστικό πω παρέταξε συνολικά έξι διαφορετικέ ενδεκάδε στα τρία φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο στάδιο τη προετοιμασία, με τον Πορτογάλο να χωρίζει τα παιχνίδια στα δύο, βάζοντα σε κάθε ένα από αυτά 2 διαφορετικέ ενδεκάδε. Στον Ολυμπιακό, επιστρέφει στο προσκήνιο το θέμα του Ιουσέφ Αιτ Μπενασέρ και αποτελεί μία από τι περιπτώσει που συνεχίζει να εξετάζει. Από την άλλη, όμω, υπάρχουν αντικειμενικέ δυσκολίε. Δεν είναι μόνο το ότι οι ομάδε από την Ιταλία έχουν μπει στον κόλπο για τον Μαροκινό. Στη Γαλλία παραδέχονται ότι ο Ολυμπιακό πάει να κάνει την υπέρβαση, αλλά το θεωρούν δύσκολο να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή, επιμένοντα ότι η Μονακό θα προτιμούσε να τον πουλήσει και όχι να τον παραχωρήσει δανεικό. Ο Ολυμπιακό δίνει σε λίγη ώρα το τελευταίο τεστ επί Αυστριακού εδάφου, με αντίπαλο το Αμβούργο, για να ακολουθήσει η πρόβα Τζενεράλε με την Νότχα Φόρε στις 16 Ιουλίου πριν το παιχνίδι της 23ης του μήνα με τη Βικτόρια Πλιζέν.